όταν η ιαπωνική μυθολογία έγινε μορφή έμπνευσης και αποτυπώθηκε σε έναν πίνακα ζωγραφικής, το αποτέλεσμα ήταν το Οκάμι. Εμείς αναλαμβάνουμε το ρόλο ενός λευκού θηλυκού λύκου της Έιμι, της θεάς του ήλιου. Σκοπός μας είναι να αφανίσουμε τον διαβολικό Ορότσι, ένα οκτακέφαλο ερπετό που αναγεννήθηκε ύστερα από 100 χρόνια και έχει βυθίσει την Νίπων στο σκότος. Ζωγραφίζοντας λοιπόν χάρη στα 13 Brad Spirit, θα προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε το σκοτάδι και να το κάνουμε φως. Ένα αριστουργηματικό επίτευγμα ειδικά για την εποχή του PlayStation 2 και μέσα στα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών μέχρι και σήμερα, αλλά δεν είδε ακόμη μία συνέχεια. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Ζούμε σε μια πόλη γεμάτη μυστικά, σε μια πόλη γεμάτη ιατρικά πειράματα, πειραματόζωα και με μια επιδημία που μεταμορφώνει κάθε τι ζωντανό σε τέρας και εφιάλτη. Μια πόλη που κάθε βραδιά δεν ξέρεις αν θα ξημερώσει. Εσύ θα καταφέρεις να σπάσεις την κατάρα Hunter. Το επικό Bloodborne κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου του 2015 και σε κάθε έκθεση είμαστε όλοι κολλημένοι στην οθόνη μας να ακούσουμε από επίσημα χείλη την ανακοίνωση μια συνέχειά του. Μας ακούς, Μιγιαζάκη? And so, the hunt begins again. Child, tuck yourself in bed. Let me tell a story of Lemuria, a kingdom past, and a girl born for glory. Μέσα από τα μάτια της μικρής πριγκίψας Ορόρα και μετά την απώλεια της μητέρας της, ο βασιλιάς πατέρας της αποφασίζει να ξαναφτιάξει τη ζωή του μοιράζοντας το βασίλειο με τη μέλουσα γυναίκα του. Καθώς λοιπόν η Ορόρα πέφτει για ύπνο, ξυπνάει στη Λεμούρια με τις εικασίες του θανάτου της στην πραγματική ζωή να γίνονται όλο και πιο έντονες. Στην Ονειρούπολη της λοιπόν θα συναντήσει τη γλυκιά πηγολαμπίδα Igniculus και μαζί θα ξεκινήσουν ένα όμορφο και ονειρικό ταξίδι σε έναν κόσμο εξ ολοκλήρου ζωγραφισμένο στο χέρι. Με ένα soundtrack βαλμένο από παραμύθια και με μια ιστορία που ισορροπεί στη χαρά και τη θλίψη, είναι ένα αριστούργημα που σίγουρα αξίζει να συνεχιστεί με κάποιο τρόπο καθώς λείπει από τη βιομηχανία. Beware the night, child of light. Σούτα 51, Μικάμι, Γιαμαόκα, τι άλλο θες για να σε πείσω πως αυτό και αν θα έπρεπε να έχει πολλές συνέχειες και όχι μόνο ένα sequel. Αναλαμβάνουμε το ρόλο του Γκαρσία και όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα είναι ένας Λατίνος. Αυτό που δεν ξέρετε όμως είναι πως μιλάμε για έναν σπουδαίο κυνηγό δαιμόνων. Αυτό σημαίνει πως έχει πολλούς εχθρούς και ένας από αυτούς είναι ο πιο κακός των κακών, ο οποίος και έχει απαγάγει τη μοναδική του αγάπη και την παρασύρει στον υπόκοσμο. Έτσι λοιπόν, μιας και η αγάπη σέρνει καράβια λένε, δεν θα σταμάτα και τον Γκαρσία από το να τους ακολουθήσει και να προσπαθήσει να την πάρει πίσω σκοτώνοντας όσους περισσότερους δαίμονες μπορεί. Το παιχνίδι είναι ένα funny third person shooter που επίτηδες ούτε καν το ίδιο δεν προσπαθεί να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του. Παίζοντάς το, διασκεδάζεις. Είναι το Doom των third person games. Παίζεις χωρίς να έχεις κάποιον ιδιαίτερο σοβαρό στιβαρό μηχανισμό. Άλλωστε για Σούντα 51 μιλάμε. Θα ήθελα πολύ να δω μια συνέχεια του κάποια στιγμή, αλλά οι ελπίδες μου μάλλον έχουν βουλιάξει και έχουν χαθεί. There must have been thousands of people living here. More. Tens of thousands? Maybe. Πολύ πριν το Horizon Zero Dawn ήταν το Enslaved, μια εκδοχή ενός κινέζικου μυθιστορήματος του Journey to the West που μας έβαζε να σκοτώσουμε ρομποτίδια. Ναι, εντάξει, ξεκολλάτε. Δεν υπάρχει καν μέτρο σύγκρισης με το Horizon, μη βαράτε. Δεν ήταν καν αυτός ο σκοπός μου άλλωστε. Αλλά το θέμα είναι πως εγώ θα ήθελα να δω μια συνέχεια στη νέα γενιά από την Ninja Theory. Παίρνουμε το ρόλο του μπανιάρι Monkey που είναι παγιδευμένο σε ένα εναέριο σκάφος σκλάβων. Εκεί θα συναντήσει την Trip και μαζί θα πολεμήσουν για την ελευθερία τους δραπετεύοντας με μια κάψουλα για να προσγειώνονται στη μεταποκτήρια.
αποκαλυπτική Νέα Υόρκη. Η Trip λοιπόν, αφού έχει παγιδεύσει το Monkey με μια συσκευή που έχει τοποθετήσει στο κεφάλι του, απαιτεί να την βοηθήσει να φτάσει στον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται σε έναν καταβλισμό έξω από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά ξαναλέω πως εγώ θα ήθελα πολύ να δω μια συνέχεια του παιχνιδιού κάποια στιγμή.